Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Κυριακή, 12 Νοεμβρίου του 2023. Είχαμε μία δυσάρεστη είδηση σήμερα. Πληροφορήθηκα ότι έφυγε από αυτόν τον κόσμο, από αυτή τη ζωή, ο πρώην δήμαρχος της Ρόδου, ο κύριος Χατζηδιάκος. Δεν είχαμε ιδιαίτερες προσωπικές σχέσεις, αλλά επειδή έχω κάνει πάνω από 10 εκδηλώσεις στη Ρόδο, μετά από πρόσκληση είτε του εκεί συλλόγου ποντίων είτε άλλων συλλόγων τοπικών της περιοχής, έχω κάνει πάνω από 10 εκδηλώσεις. Αυτός ο άνθρωπος σε όλες τις εκδηλώσεις ήταν παρόν και έδειχνε πραγματικά μία συμπαράσταση σε οτιδήποτε αφορούσε την ιστορία, τον πολιτισμό και σε όλες τις δράσεις και του συλλόγου, από ό,τι μου έλεγαν οι άνθρωποι εκεί. Μάλιστα μια φορά παραβρέθηκα. Το χωριό του είναι τα Μαριτσά, εκεί που είναι το δεύτερο αεροδρόμιο της Ρόδου. Πήγα μια φορά σε μια εκδήλωση, έτυχε, και είναι μια εκδήλωση που εκεί η Βοσκή, είναι ένα χωριό που έχει, είχε τουλάχιστον, τώρα δεν ξέρω αν έχει τώρα, είχε αρκετά κοπάδια πρόβατα. Η Βοσκή την ημέρα, δεν θυμάμαι ποια μέρα ήταν, μια μέρα του χρόνου, παραδίδουν το γάλα στις γυναίκες του χωριού και οι γυναίκες του χωριού κάνουν ένα σκεύασμα που είναι κάτι σαν ριζόγαλο και εκεί το μοιράζουν εκείνο το βράδυ και έχει τοπικά συγκροτήματα, χορούς και τα λοιπά. Εκεί ήμασταν πάλι μαζί, νέος άνθρωπος στην ηλικία μου σχεδόν, άκουσα ότι πέθανε και έτσι για τα Δωδεκάνησα αποφάσισα να κάνουμε σήμερα μια αναφορά στο ιστορικό της ενσωμάτωση των Δωδεκανήσεων, δηλαδή πώς δόθηκαν όλο το παρασκήνιο, το πολιτικό-διπλωματικό παρασκήνιο της απόδοσης των Δωδεκανήσεων στην Ελλάδα και γιατί δεν δόθηκε η Βόρειος Ήπειρος, η Κύπρος, εντάξει, μεγάλη πληγή, και ορισμένα εδάφη της Βουλγαρίας, τα οποία τα διεκδικούσαμε τότε, ξέρετε, δριός πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται ή πας χώρα ξυλεύεται ή πάσα χώρα ξυλεύεται. Για να το πούμε και σωστά. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 1946, ο πόλεμος έχει τελειώσει, οι τρεις μεγάλοι, Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση, έχουν χωρίσει τον κόσμο, είτε στο Πότσδαμ, είτε στη Γιάλτα, είτε στη Μόσχα. Τέλος πάντων, οι ζώνες επιρροής στην περιοχή μας έχουν καθοριστεί. Με βάση αυτά που διαβάζουμε, δεν έχουμε δει ποτέ επίσημη συμφωνία. Η Ελλάδα είναι 90% στη Δύση, 10% στην Σοβιετική Ένωση, δίνεται περιθώριο να ασκεί επιρροή. Η Βουλγαρία το ανάποδο νομίζω και στη Σερβία 50-50, στην Ιουγκοσλαβία 50-50, για την Αλβανία δεν θυμάμαι. Και αρχίζουν λοιπόν το Παρίσι, όπως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τα ημάτια των ηττημένων διεμοιράστησαν μεταξύ των νικητών στη συνδιάσκεψη των Παρισίων, εκεί που είχαμε τις 5 συμφωνίες για τις 5 ηττημένες χώρες της Ευρώπης. Τώρα λοιπόν πάλι στο Παρίσι. Εκεί οι νικημένοι και οι νικητές, γιατί το λέω και οι νικημένοι, οι νικητές διεκδικούν από τους ηττημένους, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Οι ηττημένοι έχουν ενταχθεί στην επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης και έχουν υπερασπιστές. Και δεν επιτρέπεται να πάρουμε εμείς οι νικητές από τους ηττημένους αυτά που διεκδικούμε. Μήλος, πάμε να δούμε λοιπόν σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, να δούμε καταρχάς τι έχει χάσει η Ελλάδα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με βάση αυτά τι διεκδικεί και με βάση και τις απώλειες αλλά και τη συμβολή της τι διεκδικεί. Λοιπόν, ξεκινώντας από ανθρώπινες απώλειες, η Ελλάδα έχασε 475.000 ανθρώπους, δηλαδή το 6,5% του πληθυσμού της τότε. Τότε είχαμε 7-300 εκατομμύρια. Πέρασε ένας αιώνας σχεδόν, περνάει, πάλι τα ίδια είμαστε. Δηλαδή μετά από έναν αιώνα θα είμαστε τα ίδια. Γιατί χάσαμε 475.000 ανθρώπους, άλλους τόσους μετά στον εμφύλιο, πώς να σηκωθεί όρθιο αυτό το έθνος.
από τα 2 εκατομμύρια ζώα εργασίας χάσαμε τις 855.000, το 42,6%. Από τα 24-25 εκατομμύρια πρόβατα πουλερικά και χείρους χάσαμε τα μισά, 49,5%. Το 1 τέταρτο των δασών καταστράφηκε. Από τα 17.200 οχήματα που υπήρχαν στην Ελλάδα προπολεμικά, τα 11.300 καταστράφηκαν. Καταστράφηκε το 93,5% του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού. Οδικές γέφυρες άνω των 6 μέτρων καταστράφηκε το 90%. Σιδηροδρομικές γέφυρες άνω των 10 μέτρων καταστράφηκαν όλες, 96 στις 96. Από 1.730.000 οικοδομές καταστράφηκαν οι 400.000, το 23,2%, ό,τι γίνεται στη Γάζα δηλαδή. 1.000.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι. 434 από τα 583 εμπορικά πλοία καταστράφηκαν, το 74%. Η αγροτική παραγωγή μειώθηκε δραματικά. Πάμε λοιπόν στη διάσκεψη ειρήνης των Παρισίων το 1946. Έγιναν όλα αυτά. Ο εμφύλιος ήδη ξεκίνησε, πρωτού φύγουν οι Γερμανοί. Την άνοιξη του 1946 αναλαμβάνει η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Τσαλδάρη. Υπουργός Εξωτερικών τότε, πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών ο ίδιος, διακήρυξε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την προσάρτηση της Βορείου Ηπείρου και των Δωδεκανήσων και την βελτίωση των συνόρων με τη Βουλγαρία για να είναι ασφαλέστερα από βουλγαρικές επιθέσεις. Δηλαδή, τι ήθελε η Ελλάδα, όπως βλέπετε τώρα το χάρτη της Δυτικής Θράκης, διπλάσιο προς τα πάνω. Γιατί, για να έχει βάθος η άμυνά μας. Διότι έτσι δεν έχεις βάθος. Ο άλλος πάνω από την Ροζέρα του Ρουσοδόπης εκτύπησε, βγήκε στη θάλασσα. Θέλαμε λοιπόν αυτή την διόρθωση για λόγους εθνικής άμυνας και ασφάλειας. Και σύναψη συμφωνίας με τη Βρετανία για την Κύπρο. Δεν ζητούσαμε ευθέως την Ένωση για να μην τα χαλάσουν με τη Βρετανία. Εντάξει τώρα. Επίσης η Ελλάδα είπε ότι εμείς θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με τις τρεις μεγάλες δυνάμεις, αλλά έπρεπε να είμαστε στο πλευρό των ναυτικών δυνάμεων. Είπα και Μεγάλης Βρετανίας. Το δήλωσε ο Τσαλδάρης αυτό. Οι σύμμαχοι μας έδωσαν διαβεβαιώσεις. Από λόγια. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, Ίντεν, είπε στο βασιλιά Γεώργιο στις 18-12 του 1942. Απορώ γιατί ανησυχείτε. Αφού είναι γνωστόν ότι η Βόρειος Ήπειρος είναι δική σας, ότι η κυριαρχία σας στα Δωδεκάνησα θα είναι αναγνωρισμένη στο τέλος του πολέμου και ότι θα γίνει υπέρ ημών η ευρυτέρα δυνατή διαρρύνηση των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Τι ανησυχείς, του λέει, δώσε τους ανθρώπους σου να θυσιαστούν για το καλό των συμμάχων και μετά οι καλοί σύμμαχοι θα σε ανταμείψουν. Διάσκεψη ειρήνης λοιπόν των Παρισίων 1946. Τότε ακούστε τι θέσεις είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ισχυρό μετά την κατοχή και την αντίσταση. Υποστήριζε στην αρχή την προσάρτηση της Βορείου Ηπείρου, μετά ήρθαν τα σήματα, ξέρετε ποια σήματα, και την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων, τα υποστήριζε. Αργότερα άλλαξε γνώμη, λέγοντας ότι δεν θέλει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Όλος τυχαίως δεν υποστήριζαν την παράδοση της Βορείου Ηπείρου στην Ελλάδα και των Δωδεκανήσων η Σοβιετική Ένωση, τυχαίο. Όμως το ΚΚΕ αλλάζει γνώμη και τι λέει. Να διεκδικήσουμε εδάφη από τη Βουλγαρία και να ζητήσει η Ελλάδα την Ανατολική Θράκη και την ένωση με την Κύπρο. Γιατί λένε τότε οι πολιτικοί παρατηρητές. Για τη Βουλγαρία δεν υπάρχουν δεν λένε για ποιο λόγο, ίσως για θολούρα. Αλλά λέει να ζητήσουμε την Ανατολική Θράκη για να έχουμε προβλήματα με την Τουρκία, γιατί είχαν τους υπολογισμούς τους, ήθελαν να διώξουν, να πάρει η Ελλάδα την Ανατολική Θράκη, που είπαμε κακώς την δώσαμε με τη συνθήκη των Μουδανιών τότε,
για να απομακρυνθεί η Τουρκία από τη Δύση, να πάει στην αγκαλιά της Σοβιετικής Ένωσης. Και να ζητήσουμε την Ένωση της Κύπρου, το ΚΚΕ, τότε, για να επιδεινωθούν οι σχέσεις της Ελλάδας με την, με την Βρετανία. Λοιπόν, αυτά. Η ελληνική κυβέρνηση ξεκινά λοιπόν μια διπλωματική εκστρατεία, μόλις ξεκίνησε η διάσκεψη ειρήνης των Παρισίων. Στις 17 Απριλίου 1946, ο Έλληνας πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον, Κίμων Διαμαντόπουλος, παρουσιάζει τις ελληνικές διεκδικήσεις στο State Department και ζητάει αυτά που είπαμε. Τότε το Υπουργείο Εξωτερικών, επειδή λέει θέτεται και θέματα ασφάλειας της Βουλγαρίας, πετάει τον μπαλάκι στο Υπουργείο Άμυνας. Εκεί λοιπόν το μεικτό επιτελείο των Αμερικανικών μας παραπέμπουν εκεί δηλαδή, από τον Άννα στον Καϊάφα, το κλασικό. Το μεικτό επιτελείο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων επισήμανε ότι η Βόρεια Ήπειρος έχει μεγάλη οικονομική σημασία για την Αλβανία, που είναι μια φτωχή χώρα, ενώ η Ελλάδα μπορούσε να αντιμετωπίσει μόνη της μια πιθανή αλβανική επίθεση. Δηλαδή μια καθαρά ελληνική περιοχή, την οποία την απελευθερώσαμε τρεις φορές, τώρα τι μας λένε, την έχει ανάγκη η Αλβανία, οι σύμμαχοι. Η απώλεια της Βορείου Ηπείρου θα στερούσε από την Αλβανία τις μοναδικές φυσικές της θέσεις άμυνας εναντίον μιας επίθεσης από τον Νότο, από εμάς δηλαδή, ενώ θα της επέβαλε στενότερη οικονομική και στρατιωτική συνεργασία με τη Βουλγαρία, η οποία ίσως την απορροφούσε. Τέλος, υπήρχε κίνδυνος αντάρτικο από τους Αλβανούς που θα έθετε σε κίνδυνο την ειρήνη στα Βαλκάνια. Όταν δεν θέλουν να σου δώσουν κάτι, χίλιες δυο δικαιολογίες. Για το θέμα των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, λέει, μα εκεί κατοικούν 400.000 μουσουλμάνοι, είτε πομάκοι, είτε τουρκογενείς. Θα έχουμε, λέει, ανακατοσούρα, δεν θα έχουμε, λέει, θα έχουμε αστάθεια, άστο και αυτό, μωρί, μην το παίρνεις και αυτό. Εντάξει. Άρα δεν μας δίνουν ούτε εκείνο. 25 Απριλίου 1946 συνήρθε στο Παρίσι το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των Συμμαχικών Κρατών, των νικητών. Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Φίλιππος Δραγούμης. Συναντιέται με τον Αμερικανό υπόλογό του, τον κύριο Μπάιρντς, και του λέει ότι η Ελλάδα έχει αυτές τις διεκδικήσεις από την Αλβανία και από τη Βουλγαρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπα, δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση. Είπε, θα το δω με προσοχή το θέμα. Άμα ακούς τέτοια στη διπλωματία, ξέρεις πού θα πάει. Αλλά λέει, θα το δούμε το θέμα, αλλά δεν νομίζω, λέει, ότι τα θέματα ασφάλειας μπορούν να λυθούν με εδαφικές διεκδικήσεις. Είναι διεκδίκηση να θέλεις το αυτονόητο, τουλάχιστον για τη Βόρεια Ήπειρο. Τόνισε πάντως ότι τα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν καταρχήν ότι τα Δωδεκάνησα πρέπει να δοθούν στην Ελλάδα, όμως είχε αντιρρήσει η Σοβιετική Ένωση. 8 Μαΐου του 1946 οι Υπουργοί Εξωτερικών των Μεγάλων Δυνάμεων συμφώνησαν ότι τα σύνορα της Βουλγαρίας μένουν εκεί. Άρα αντίο ασφαλή σύνορα με την Αλβανία. Τα Δωδεκάνησα. Στη δεύτερη συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών, 27 Ιουνίου, αποφασίστηκε να παραχωρηθούν στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα, αφού οι αντιρρήσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης, του Μολότοφ, όχι αυτός με τις... αυτά, τι έλεγε ο Τσίπρας, η Μολότοφ λέει, εξαρτάται, είναι από ποια πλευρά βρίσκεσαι, αν είναι καλή ή κακή. Άμα είναι από αυτούς που τις ρίχνουν, είναι καλή. Άμα είσαι από αυτούς που τη δέχονται, μαρφήν, είναι κακή. Αυτά δεν, έστω και για αστείο, είναι χειρότερο άμα το πει κάποιος για αστείο. Σε μια χώρα τον 21ο αιώνα, αλλά βλέπετε τώρα το πανηγύρι που γίνεται, έτσι είπαμε, να μην ασχολούμαστε με τα εσωτερικά. Αυτά κανονικά έπρεπε να είναι στην Ανίτα Πάνια. Πολιτικά παρατράγωδα αυτά που βλέπω και συμβαίνουν. Λοιπόν, και έτσι, αφού έρονται και αντιρρήσεις του Μολότοφ, λέει, πάρτε τα. Διάσκεψη ειρήνης. 29 Ιουλίου, τελικώς αφού έγιναν υπουργοί εξωτερικών, συνήλθαν κτλ., πάμε στη διάσκεψη ειρήνης. Από τις 29 Ιουλίου μέχρι τις 11 Οκτωβρίου του 1946, ένα μήνα πριν δηλαδή, σαν ένα μήνα πριν. Η Ελλάδα ζήτησε 700 εκατομμύρια δολάρια από τη Βουλγαρία και από την Ιταλία ζητήσαμε και από την Γερμανία. Από τη Γερμανία πήραμε, ξέρετε τι, από την Ιταλία νομίζω πήραμε, δεν είμαι σίγουρος. Από τη Βουλγαρία ζητήσαμε 700 εκατομμύρια
και πήραμε μάλλον το 1 δέκατο, μάλλον. Ο Σαλτάρης ζήτησε την προσάρτηση της Βορείου Ηπείρου και την αναδιόρθωση των βουλγαρικών συνόρων, όπως είπαμε, ήταν από την αρχή διεκδικήσεις. Στις 10 Αυγούστου, ο Σοβιετικός αντιπρόσωπος στη διάσκεψη, Αντρέι Βυσίνσκι, υπερασπίστηκε την Αλβανία και τη Βουλγαρία, ενώ στις 14 Αυγούστου ο Βούλγαρος αντιπρόσωπος Κούλισεφ όχι μόνο χαρακτήρισε τις ελληνικές διεκδικήσεις σαν βάσιμες, είναι αυτό που λέει ο λαός μας. Εκεί που μας χρωστάγανε, μας ζητούν και το βόδι. Όχι μόνο λέει δεν θα σας δώσουμε, αλλά θα βγούμε και στο Αιγαίο. Θα πάρουμε έδαφος, θα βγούμε στο Αιγαίο. Μέσω της Δυτικής Θράκης. Και σας πληροφορώ ότι αυτές τις διεκδικήσεις της Βουλγαρίας τις υποστήριξαν η Γιουγκοσλαβία και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Δημήτρη Μανουήλσκι, ο οποίος κατηγόρησε την Ελλάδα για ιμπεριαλιστική πολιτική. Την επόμενη μέρα, λοιπόν, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είπε ότι είναι άδικη η στάση των Ανατολικών χωρών, υπενθύμησε τη γενναία αντίσταση των Ελλήνων ενάντια στις δυνάμεις του άξονα και δήλωσε τέλος ότι η ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση δεν πρέπει να ξεχνούν αυτά που οφείλουν στον ελληνικό λαό, τουλάχιστον τόπε. Στις 7 Αυγούστου η Σοβιετική Ένωση ζητεί να τεθεί η υπεράσπιση των στενών υπό την ευθύνη όλων των χωρών. Εδώ την πατήσαμε. Όλων των χωρών του Ευξήνου Πόντου. Όλες οι χώρες του Ευξήνου Πόντου τότε ήταν δικές της. Βουλγαρία, Ρουμανία, πλην Τουρκίας. Γεωργία, Ουκρανία, όλες ήταν δικές της. Εάν έδιναν τον έλεγχο των στενών στη Σοβιετική Ένωση, η Σοβιετική Ένωση θα έλεγε και την Τουρκία. Άρα θα είχε και τη Μεσόγειο. Και αυτό, ξέρετε τι παθαίνουν οι Δυτικοί, άμα τα έχουν κάτι τέτοιο, τρελαίνονται και γυρνάει τούμπα η Ελλάδα. Την πληρώσαμε εμείς εκεί. Η αποστατικοποίηση των νησιών του Δωδεκανήσου σε αυτό οφείλεται. Αλλά εννοώ στις ενστάσεις που οι Σοβιετικοί το επέβαλαν αυτό μετά. Λοιπόν, είπαμε ότι αν είχαν τον έλεγχο των στενών, θα είχαν και βάσεις εκατέρωθεν των στενών και στην Κωνσταντινούπολη και στα Δαρδανέλια. Και αυτό δεν το ήθελαν φυσικά οι Δυτικοί. Η απέτηση αυτή της Σοβιετικής Ένωσης προκάλεσε τεράστιες ανησυχίες στη Δύση και ερμηνεύθηκε ως αρχή μιας προσπάθειας να αποκτήσει η Μόσχα την υπεροχή στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ΗΠΑ αντέδρασαν και έστειλαν στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Ρούσβελτ, όπως τώρα και τότε, το οποίο μάλιστα με τα συνοδά πλοία του ήρθε στον Πειραιά στις 5 Σεπτεμβρίου 1946. Και αυτό το πληρώσαμε. Όταν είδαν οι Σοβιετικοί ότι εμείς δίνουμε και τους φιλοξενούμε, βάρα, το πληρώσαμε στα αποτελέσματα της Συνόδου. Οι ΗΠΑ ανέλαβαν πρωτεύοντα ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τη Σοβιετική Ένωση στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που χαροποίησε ιδιαίτερα την ελληνική κυβέρνηση. Ωστόσο, δεν χαροποίησε τη Μόσχα και οι επιθέσεις της Σοβιετικής Ένωσης εναντίον της Ελλάδας συνεχίστηκαν. Αυτό λέγεται ότι στα ποντιακά λέγεται «τα άλογα τα λασεύνε και τα γαϊδούρια τρώνε τα λάχτας». Λάχτας είναι από το λακτίζω. Τα λασεύω είναι τουρκική λέξη, ελληνοποιημένη. Τα άλογα μαλώνουν και τα γαϊδούρια τρώνε τις κλωσιές. Είναι αυτό που λένε μαλώνουν τα βουβάλια και την πληρώνουν τα βατράχια στο βάλτο. Το αντίστοιχο. Λοιπόν, άρα συνεχίστηκαν οι επιθέσεις. 24 Αυγούστου 1946, ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών προσέφηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι αποτελούσε κίνδυνο για την ειρήνη και την ασφάλεια στα Βαλκάνια και ότι καταδίωκε με τη βοήθεια των Βρετανών τις μειονότητες στη Μακεδονία και τη Θράκη, ότι επέτρεψε στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις να δημιουργούν επεισόδια στα ελληνοαλβανικά σύνορα και δωροπλοκούσε για να αρπάξει τη Βόρεια Ήπειρο από την Αλβανία. Τότε ξέρετε τι γινόταν. Ήταν τότε που η Αλβανία και η Γιουγκοσλαβία φιλοξενούσαν το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας τότε, τους αντάρτες, η Ελλάδα τους κυνηγούσε, αλλά αυτό πώς το μετέφραζαν, ότι κυνηγάμε τις μειονότητες, λέει. Εντάξει, για να δείτε τι ζημιά έκανε ο εμφύλιος. Η προσφυγή αυτή υποκινήθηκε από τη Σοβιετική Ένωση και άρχισε να συζητείται στις 4 Σεπτεμβρίου 1946. Ο Έλληνας αντιπρόσωπος των ΟΗΕ, Βασίλειος Δενδραμής, έκανε αντεπίθεση καταγγέλλοντας Βουλγαρία, Ιουγκοσλαβία και Αλβανία ότι βοηθούν τους αντάρτες του ΚΟΚΟΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Με την ελληνική θέση συντάχθηκαν οι ΗΠΑ, που ζήτησαν να εξεταστεί η κατάσταση στα βόρεια ελληνικά σύνορα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ,
όμως αυτό έβαλαν βέτο οι Σοβιετικοί. Μήλος. Οι Σοβιετικοί σκλήραν τη στάση τους, η Ελλάδα επέμεινε στις διεκδικήσεις. 30 Αυγούστου του 1946 ο Δενδραμής ζήτησε από τη διάσκεψη να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη τη λύση του βορειοπυρωτικού. Σοβιετικοί και Ιουγκοσλάβοι αντέδρασαν. Τώρα οι Ιουγκοσλάβοι το πληρώνουν αυτό με το Κόσοβο, έτσι. Είπαμε, άμα κατουρίσεις στη θάλασσα, το βρεις στο κουτάλι σου, στο αλάτι σου, έτσι. Σοβιετικοί λοιπόν και Ιουγκοσλάβοι αντέδρασαν. Όμως η Ελλάδα μαζί με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, τους εκπροσώπους, επέμεναν ότι η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να εκθέσει την υπόθεσή της, να συζητηθεί δηλαδή. Η διάσκεψη αποδέχθηκε την ελληνική πρόταση με 12-7, 12 ψήφους υπέρ, 7 κατά, να συζητηθεί το θέμα. Όμως και αυτή η στήριξη των ΗΠΑ ήταν στα λόγια, δεν ήταν στην ουσία. Η Ελλάδα αποφάσισε λοιπόν να θέσει το θέμα της διεκδικήσης στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Το μόνο που δέχτηκε το Συμβούλιο ήταν η καταβολή αποζημιώσεων στην Ελλάδα, 105 εκατομμύρια από την Ιταλία, 45 από τη Βουλγαρία, άρα όχι το 1/10, το 1/16 μάλλον. Τα βουλγαρικά σήμερα παρέμειναν ως είχαν και το θέμα των συνόρων της Αλβανίας έμεινε ανοιχτό, δεν έχει καθοριστεί ακόμα, γι' αυτό ζητούν να υπογράψουμε συμφωνία για την άρση του εμπολέμου και να καθοριστούν επακριβώς τα σύνορα. Μετά τις αποφάσεις των συμμάχων, η Ελλάδα, με τις οποίες η Ελλάδα έπαιρνε τα Δωδεκάνησα, η χώρα μας ενστάθηκε αδικημένη και απογοητευμένη. Τα δώσαμε όλα, είπαμε στην αρχή τι δώσαμε και πήραμε μόνο τα Δωδεκάνησα και αυτά αποστατικοποιημένα. Ο ελληνικός λαός δεν μπορούσε να πιστέψει ότι οι αρχές της διεθνούς ηθικής και της δικαιοσύνης έχασαν όλη την αξία τους και ότι ένας πιστός σύμμαχος, και τώρα πιστοί είμαστε, η συμβολή του οποίου στις κρίσιμες ώρες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχε αναγνωριστεί επίσημα, δεν θα ανταμοιβόταν. Για κάντε τη σύγκριση με τώρα. Και μάλιστα η Βουλγαρία, βασικός σύμμαχος των Ναζί, επιβραβεύτηκε. Γιατί? Πήρε τη Δοβρουτσά, την οποία την έχει πάρει με τη βοήθεια των Ναζί από τη Ρουμανία και δεν τη δώσαν πίσω. Αυτή την επιβράβευσαν. Αλόβητη έμεινε και η Αλβανία, που συμμετείχε ενεργά στην Ιταλική επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Και εμείς μείναμε με υπομετή. Η Ελλάδα, όπως είδαμε στην αρχή, πλήρωσε βαρύτατο τίμημα και δεν ανταμείφθηκε εκτός από τα Δεκάνησα. Η Κύπρος, στην άκρη, αφού σκοτωνόμασταν εδώ, υπόψη ότι, αν δεν κάνω λάθος, η Βρετανία είχε υποσχεθεί και στους Έλληνες της Κύπρου, θα σας δώσουμε την ελευθερία σας, την ανεξαρτησία σας, εάν πολεμήσετε μαζί μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και πολέμησαν, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 20.000 Έλληνες της Κύπρου. Μπορεί και παραπάνω. Ο Κληρίδης ήταν πιλότος εκεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Βασιλική Αεροπορία της Βρετανίας. Άρα, από όσα αναφέρθηκαν, είναι φανερό ότι η Βουλγαρία και η Αλβανία διατήρησαν τις υποδιεκδίκησης υπεροχές χάρη στη στήριξη του Στάλιν. Η ΗΠΑ και η Βρετανία ήταν πρόθυμες να μην επιτρέψουν τη γεωγραφική επέκταση της Σοβιετικής επιρροής και των συμμάχων τους, αλλά δεν είχαν καμία πρόθεση να θέσουν σε κίνδυνο τη σχέση τους με τη Μόσχα για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της Ελλάδας. Τώρα, μπορεί να μην τα κάναμε κι εμείς σωστά τότε. Το βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα, αν και βρέθηκε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, δεν έλαβε όσα ανταλλάγματα άξιζε με βάση την προσφορά της. Καλό είναι οι νυν κυβερνήτες, αλλά και όσοι θα κυβερνήσουν τη χώρα στο μέλλον, να λάβουν σοβαρά υπόψη τους όσα έγιναν το 1946 και να αντιληφθούν ότι ο ρόλος του χρήσιμου κορόιδου δεν αρμόζει στην Ελλάδα. Αυτά που είπαμε Λοιπόν, αυτά τα διδακτικά από την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων και το πώς μας φέρθηκαν σύμμαχοι και φίλοι και στην εποχή εκείνη. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά διδακτικά. Όσα είπαμε, ο βασικός κορμός είναι από άρθρο του Μιχάλη Στούπα στο πρώτο θέμα, μαζί με τα σχόλιά μας και τις δικές μας προσθήκες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο θέμα μας.
συνεχίζεται ο πόλεμος στη Γάζα. Η εντύπωσή μου είναι ότι ο πόλεμος συνεχίζεται με μικρότερη ένταση. Αυτό θεωρώ ότι οφείλεται σε δύο πράγματα. Στο πρώτο είναι ότι εκ των πραγμάτων έχασε και ένα σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής του δυνατότητας, της επιχειρησιακής δυνατότητας η Χαμάς. Δηλαδή περιορίστηκε και χώρος από τον οποίο δρούσε, έχουν σκοτωθεί και αρκετοί, θα δούμε τι μας λένε μετά, έχουν βομβαρδιστεί, έχουν κλείσει πιθανόν και έξοδοι από τις στοές να βγαίνουν και να πυροβολούν. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι, η εκτίμηση είναι αυτό, ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι σε εξέλιξη συνομιλίες με πιθανόν απευθείας ή με κάποιον ενδιάμεσο της Μοσάντ με τη Χαμάς για τους ομήρους. Και εκεί ίσως να έχουν πέσει ο ρυθμός των επιχειρήσεων και η ένταση των επιχειρήσεων, δηλαδή και η Χαμάς δεν στέλνει ρουκέτες, μπορεί και αυτή να το κάνει για δύο λόγους, γιατί δεν έχει πλέον πολλές δυνατότητες, αλλά και γιατί δεν θέλει να προκαλέσει για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα για την απελευθέρωση των ομήρων. Πάντως αυτό που θα δούμε και παρακάτω στα κείμενα που έχω αποδελτιώσει, ότι επικεντρώνονται οι προσπάθειες των Ισραηλινών δυνάμεων γύρω από τα ιδρύματα υγείας, από τα νοσοκομεία. Διότι θεωρούν ότι καταρχάς μέσα στα νοσοκομεία έχουν καταφύγει και δεκάδες χιλιάδες πολίτες, έτσι. Αλλά τώρα από εκεί βλέπω κάτι βίντεο είδα, πήγαν να φύγουν ορισμένοι με σημαίες πάνω, ακούστηκαν πυροβολισμοί. Άλλος λέει ότι οι πυροβολισμοί είναι από τους Ισραηλινούς, άλλοι λένε ότι είναι από το Χαμάς που δεν αφήνει να φύγουν για να τους έχουν σαν... Δεν μπορώ να καταλάβω, νομίζω ότι είναι παρακινδυνευμένο να πούμε οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει βλέπουμε μια άλλη στροφή πάλι του Νετανιάχου, που λέει δεν γίνεται, πιθανόν έχει αντιδράσεις από το, βασικά από το στρατό και από τις υπηρεσίες πληροφοριών, της ασφάλειας. Δεν γίνεται να αφήσουμε το θέμα της ασφάλειας της Γάζας, λέει, θα το έχουμε στα χέρια μας. Να δούμε τι ακριβώς είπε. Πάντως είδα μια διαδήλωση σήμερα στο Τελ Αβίβ για κατάπαυση του πυρός. Κατά πάσα πιθανότητα είναι οι συγγενείς των ομήρων και άλλοι άνθρωποι δημοκράτες που θεωρούν ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Τώρα, έδωσε συνέντευξη τύπου χθες το βράδυ που ο Νετανιάχου, που θεωρείται και κάτι σαν διάγγελμα. Να δούμε, να προσέξουμε τις θέσεις του. Είπε ότι ολοκλήρωσαν την περικύκλωση και παραδέχθηκε ότι μάχονται στον περίβολο του νοσοκομείου Αλ-Σίφα, κάτω από το οποίο, όπως λέει το Τελ Αβίβ, η Χαμάς διατηρεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Να πούμε ότι ο διοικητής λέει, ας έρθουν, λέει, εδώ να ελέγξουν ο ΙΕ, άμα βρουν εδώ από τη Χαμάς. Την έδωσε λοιπόν το βράδυ του Σαββάτου, είπε ότι σκότωσαν χιλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς. Το Ισραήλ θα διατηρήσει το στρατιωτικό έλεγχο της Γάζας μετά τον πόλεμο, παρόμοιο με το στρατιωτικό έλεγχο που ασκεί στη Δυτική Όχθη. Δεν μπορεί να υπάρξει εκεί μια εξουσία υπό τη διοίκηση κάποιου που περισσότερες από 30 μέρες μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου δεν έχει ακόμα καταδικάσει την επίθεση και αναφέρει, εγώ δεν θέλω, λέει, να πάρει ο Αμπάς τη διοίκηση της Γάζας. Θα πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο εκεί πέρα, στη Γάζα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ο δικός μας έλεγχος στο τομέα της ασφάλειας. Μας χρειάζεται πλήρης έλεγχος στον τομέα της ασφάλειας, με τη δυνατότητα να μπαίνουμε όποτε θέλουμε για να διώχνουμε τους τρομοκράτες που μπορεί να επανεμφανιστούν. Δεν θα υπάρξει πολιτική εξουσία που θα διδάσκει στα παιδιά της το μίσος για το Ισραήλ, το μίσος για τους Ισραηλινούς. Την επόμενη μέρα η Γάζα θα είναι αποστρατικοποιημένη, δεν θα υπάρχει πλέον προερχόμενη από τη Γάζα απειλή προς το Ισραήλ. Η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου απέδειξε οριστικά ότι σε κάθε μέρος η ασφάλεια του οποίου δεν ελέγχεται από το Ισραήλ θα επιστρέψει ο τρόμος. Αυτό επιβεβαιώθηκε στη Δυτική Όχθη. Είπε, αποδίδω αποτείο φόρο τιμής στους στρατιώτες που σκοτώθηκαν στη μάχη κατά της Χαμάς. Τους είπε ότι είναι θαυμαστοί ήρωες. Ευχαρίστησε τη ΣΥΠΑ
για ηθική, οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη. Τόσο ο Νετανιάχου όπως ο Υπουργός Άμυνας ο Γιοάβ Γκαλάν δήλωσαν ότι η διάσωση των ομήρων και η εξάλληψη της Χαμάς είναι κορυφαίες προτεραιότητες του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου είπε ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει άδικο για τις δηλώσεις που έκανε. Τώρα, αυτά σε γενικές γραμμές ήταν ξεκάθαρος ο Νετανιάχου. Ό,τι δικαιώματα έχουμε στη Δυτική Όχθη θα έχουμε και στη Γάζα. Θα μπαίνουμε και θα βγαίνουμε όποτε θέλουμε, θα μπαίνει ο στρατός και θα μένει και όσο θέλει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο Ισραηλινός στρατός διέψευσε ότι έβαλε στο στόχαστρο το νοσοκομείο Αλ-Σίφα, γιατί σε αυτό γίνεται μεγάλη, που είναι το μεγαλύτερο της Γάζας. Είναι ψευδείς οι πληροφορίες που λένε ότι οι δυνάμεις το περικύκλωσαν και το χτυπούν. Τις τελευταίες μέρες κυκλοφόρησαν ψευδείς πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες περικυκλώνουμε και χτυπάμε το νοσοκομείο Αλ-Σίφα, είπε ο υπονάβραχος Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων. Η Χαμάς ψεύδεται όσον αφορά το τι συμβαίνει στα νοσοκομεία. Χθες έσπευσε να μας κατηγορήσει ως υπεύθυνος για την επίθεση στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα. Εξετάσαμε τα συστήματά μας και διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για ρουκέτα που εκτοξεύτηκε λανθασμένα και ανήκει στις τρομοκρατικές οργανώσεις της Λωρίδας της Γάζας. Και είπε ότι υπάρχει ένα καθορισμένο πέρασμα για την είσοδο και την έξοδο από την ανατολική πλευρά του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τον Χαγκάρι, ένα άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Ραντίση, εκενώθηκε αφού ένας τρομοκράτης που κρατούσε ομήρως χίλιους κατοίκους της Γάζας εξοντώθηκε. Κινδυνεύουν 45 μωρά σε θερμοκοιτίδες. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας της Γάζας δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις στο νοσοκομειακό συγκρότημα Αλ-Σίφα διακόπηκαν, όταν λέμε οι λειτουργίες, έτσι, διακόπηκαν, επειδή εξαντλήθηκαν εντελώς τα καύσιμα. Ως αποτέλεσμα, ένα νεογέννητο μωρό πέθανε μέσα στη θερμοκοιτίδα και μάλιστα βρίσκονται άλλα 45 μωρά τα οποία είναι σε θερμοκοιτίδες και έχουν ανάγκη από αναπνοή, από ρεύμα, που δεν έχουμε ρεύμα. Δήλωσε στο Reuters ο Ασράφ Αλ Κίντρα, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, στην ελεγχόμενη από την Χαμάς Γάζα. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έδιναν μάχες όλη τη νύχτα με ενόπλες της Χαμάς, μέσα και γύρω από την πόλη, όπου βρίσκεται το νοσοκομείο. Η κατάσταση είναι χειρότερη από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Είμαστε πολιορκημένοι μέσα στο ιατρικό συγκρότημα Αλ-Σίφα και η κατοχή έχει στοχοθετήσει τα περισσότερα από τα κτίρια μέσα σε αυτό, δήλωσε τηλεφωνικά ο Κίντρα. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έχουν δηλώσει πως μαχητές της Χαμάς, οι οποίοι έκαναν τον περασμένο μήνα και την επιδρομή, έχουν τοποθετήσει κέντρα διοίκησης κάτω από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα και άλλα νοσοκομεία στη Γάζα. Η Χαμάς αρνείται ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες και οι υγειονομικοί αξιωματούχοι λένε ότι τα αυξανόμενα Ισραηλινά πλήγματα πάνω στα νοσοκομεία ή κοντά σε αυτά θέτουν σε κίνδυνο τους ασθενείς, το ιατρικό προσωπικό και χιλιάδες εκτοπισμένους. Οι δυνάμεις κατοχής πυροβολούν τους ανθρώπους που κινούνται μέσα στο συγκρότημα, πράγμα που περιορίζει τη δυνατότητά μας να κινούμαστε από το ένα τμήμα στο άλλο. Μερικοί προσπάθησαν να φύγουν από το νοσοκομείο και τους πυροβόλησαν, δήλωσε ο Κίντρα, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει ηλεκτρικό ούτε διαδίκτυο. Εκπρόσωπος της Χαμάς Αμπού Ομπέιντα. Ανακοινώσαμε ότι έχουμε τεκμηριώσει την πλήρη ημερική καταστροφή περισσότερων από 160 Ισραηλινών στρατιωτικών οχημάτων από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης. Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται 25 οχήματα τις τελευταίες 48 ώρες. Είδα μερικά βίντεο ότι χτύπησαν ορισμένα, αλλά δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό καταστρέφονται, έτσι δεν είναι. Απλά φαίνεται ότι το χτυπάει. Η σύγκρουση είναι άνηση, αλλά φοβίζει και τρομοκρατεί την ισχυρότερη δύναμη της περιοχής, είπε ο εκπρόσωπος της Χαμάς Αμπού Ουμπάιντα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, είναι άνηση, γιατί να τη φοβίζει και να την τρομοκρατεί. Σας είπα, αποκλεισμένη. Κατά την άποψή μου, αυτοί οι άνθρωποι, κοιτάξτε, πρέπει να μπούμε στην ψυχολογία τους. Ήταν αποκλεισμένοι, έχουν κάποια δική τους λογική, τέλος πάντων. Κατά την άποψή μου όμως, τους χρησιμοποίησε και τους χρησιμοποιεί η Τεχεράνη. Και αυτούς και τη Χεζμπολάχ και τους άλλους στη Συρία και στην. Είναι δηλαδή ο ενορχιστρωτής και λέει βάραση, 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 βάραση. Και αυτή είναι ανασφαλεία. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια, έτσι. Και δεν λέμε τώρα ούτε το ενός ούτε δεν πρόκειται να πάρουμε τη θέση του ενός ή του άλλου.
είπαμε, ενημέρωση κάνουμε και κάποιες εκτιμήσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο άλλο μέτωπο, ή μέτωπο μάλλον, της Γάζας. Ότι είπαμε ότι έχουν πέσει η ένταση των επιχειρήσεων, έχει πέσει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται η Χεζμπολάχ, Ιράκ, Συρία, Ιεμένη. Χθες είπαμε ότι έκανε τη δεύτερη ομιλία του, το διάγγελμά του, ο Νασράλα. Και προσέξτε, το έκανε την ώρα που ήταν η διάσκεψη των χωρών κορυφής, έτσι, της Ισλαμικής διάσκεψης και του Αραβικού Συνδέσμου. Την ίδια ώρα έχει σημασία αυτό. Σου λέει, αυτοί δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα, να πάρουν καμία απόφαση, ήταν αυτό προδιαγεγραμμένο. Άσε να πω εγώ τα δικά μου. Για να δούμε σε βασικές γραμμές τι είπε. Λοιπόν, νέου τύπου όπλα άρχισε να χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ, είπε και να χτυπά νέους στόχους στο Ισραήλ με βάση τον Ασράλα. Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ δεσμεύθηκε ότι το μέτωπο στα νότια, του Λιβάνου δηλαδή, εναντίον του ορκισμένου εχθρού θα παραμείνει ενεργό. Σου λέει, είμαστε εδώ. Χθες ο Νασράλα είπε ότι αναβαθμίστηκαν οι επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ, υπήρξε ποσοτική βελτίωση όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων, περισσότερες επιχειρήσεις, το μέγεθος και τον αριθμό των στόχων, αλλά και αύξηση του είδους των όπλων, δηλαδή και ποιοτική αύξηση. Ανέφερε στην ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση. Είπε ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποίησε ένα πύραυλο μπουρκάν, που σημαίνει ηφαίστειο, ο οποίος μπορεί να φέρει εκρητικό ωφέλιμο φορτίο μεταξύ 300 και 500 κιλών. Το είπαμε αυτό πριν 4 μέρες. Και επιβεβαίωσε ότι για πρώτη φορά η οργάνωση χρησιμοποίησε οπλισμένα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Χθες, τρία για τα οποία το Ισραήλ έκανε μια επίθεση 45 χιλιόμετρα μέσα, σε βάθος είπαμε. Ο Νασράλα είπε ότι η οργάνωση έπληξε επίσης για πρώτη φορά με πυράβλους κατιούσα την πόλη Κυριάτ Σιμώνα, στο βόρειο Ισραήλ, σε αντίπεινα για το θάνατο τριών κοριτσιών και της γιαγιάς του στις αρχές του μήνα. Αυτό το μέτωπο, τόνισε, θα παραμείνει ενεργό. Η Χεζμπολά συγκρούεται με τις Ισραηλινές δυνάμεις στα σύνορα από τις 8 Οκτωβρίου και τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, από τους οποίους 70 είναι μαχητές της Χεζμπολά. Από την Ισραηλινή πλευρά έχουν σκοτωθεί 6 στρατιώτες και 2 άμαχοι. Η αντιπαράθεση αυτή επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στη Μεθόριο και η Συντηρητική Οργάνωση πλήττει κυρίως στρατιωτικούς στόχους του Ισραήλ και υποδομές, όπως είπαμε, παρατήρησης, ραντάρ και τηλεπικοινωνιών. Ο Νασράλα αποκάλυψε ότι στο εξής θα στέλνονται καθημερινά αναγνωριστικά ντρόουν στο Ισραηλινό έδαφος, ορισμένα εκ των οποίων θα φτάνουν μέχρι τη Χάιφα, την Άκρα και το Σαφέντ στα βόρεια. Στέλνει δηλαδή συνέχεια. Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε: η Χεζμπολάχ σέρνει το Λίβανο σε πόλεμο. Τη Λιβανέζικη Χεζμπολάχ προειδοποίησε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ να μην κλιμακώσει τις συγκρούσεις στα νότια σύνορα του Λιβάνου, γιατί η Βηρετός θα μπορούσε να έχει την ίδια τύχη με τη Γάζα. Η Χεζμπολάχ σέρνει το Λίβανο σε πόλεμο, είπε ο Γκάλαντ, απευθυνόμενος σε στρατιώτες, σύμφωνα με ένα βίντεο που μεταδόθηκε από Ισραηλινά τηλεοπτικά κανάλια. Κάνει λάθη. Και αυτοί που θα πληρώσουν το τίμημα είναι πρώτα και κύρια οι πολίτες του Λιβάνου. Ό,τι κάνουμε στη Γάζα μπορούμε να το κάνουμε και στη Βηρετό, είπε ο Γκάλαντ, ο οποίος πήγε εκεί, κοντά στα σύνορα, έκανε επιθεώρηση σε μονάδες, θα τους δώσει και ηθικό. Τώρα, χθες το βράδυ αναφέρθηκε μία ευνηδιαστική επίθεση σε Ισραηλινές πόλεις με χρήση πυράβλων και ντρόνς. Προφανώς η απειλή προερχόταν από την Ιεμένη και από το Λίβανο. Ένα βίντεο δείχνει μια επίθεση στο Αιλάτ, όπου ένα ντρόν και ένα πύραυλος μπόρεσαν να ξεπεράσουν το σύστημα αεράμινας. Η Χάιφα αναφέρει επίσης την πλήρη εξάλληψη αεροπορικής απειλής, δηλαδή υπήρχαν ντρόν τα οποία τα κατέριψαν. Στο Ιράκ, επίθεση με ντρόν στη βάση Αλ Χαρίρ, όπου είναι οι Αμερικανοί. Επίθεση με ντρόν δέχθηκε η Ιρακινή βάση Αλ Χαρίρ, στην οποία φιλοξενούνται Αμερικανικές και δυνάμεις του Διεθνούς Συνασπισμού εναντίον του Ισλαμικού Κράτους. Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο πηγές ασφαλείας, αναφέρει ότι προκλήθηκαν ζημιές και υποδομές, άρα δεν τα αναχέτησαν. Ισραηλινά μαχητικά έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη Συρία,
ως απάντηση σε πλήγματα που δέχθηκαν θέσεις στον Γκολάν από πυρά που προέρχονταν από τη Συρία. Οι Ισραηλινά μαγητικά αεροσκάφη έπληξαν τρομοκρατικές δομές στη Συρία σε αντίπεινα για πυρά από το έδαφος της χώρας αυτής προς τμήμα του υψηπέδου του Γκολάν που έχει προστατεύσει το κράτος του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ο Ισραηλινός στρατός. Πριν από λίγο, σε αντίδραση στην επίθεση προς την κατεύθυνση του υψηπέδου Γκολάν, χθες το Σάββατο, μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν τρομοκρατικές υποδομές στη Συρία, ανέφερε σε λακωνικό ανακοινωθέν το Ισραηλινό επιτελείο. Το περιεχόμενο, καταρχάς το Ιράν, πηγές του Ιράν ανακοίνωσαν άλλη μία άχρηστη συνάντηση της Ισλαμικής διάσκεψης, που είναι απόδειξη ότι πολλές μουσουλμανικές κυβερνήσεις βρίσκονται στην αγκαλιά του Ισραήλ, στο ίδιο κρεβάτι με το Ισραήλ. Περιεχόμενο της τελικής δήλωσης Αραβο-Ισραηλινής Συνόδου Κορυφής. Εναντίωση στην περιγραφή των επιθέσεων αντιπίνων του Ισραήλ ως αυτοάμυνα. Δεν το δέχονται ότι είναι νόμιμη άμυνα δηλαδή. Καταδίκη της επίθεσης στη Γάζα και της βίαιης δολοφονίας του Παλαιστινιακού λαού. Αίτημα για διακοπή της εξαγωγής όπλων στο Ισραήλ από όλες τις χώρες. Αίτημα άρσης του αποκλεισμού και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Αίτημα προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ολοκληρώσει την έρευνα για τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ και τη χρήση χημικών όπλων. Αίτημα από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ να εκδώσει ψήφισμα για τον τερματισμό των επιθέσεων στη Γάζα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα διεθνή. Είχαμε και χθες και σήμερα διαδηλώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου. Όπως είπαμε, κάποιος έγραψε ένα μήνυμα, κάπου εδώ πέρα έγραψε ένα σχόλιο και λέει όλο μας λες τι λένε ότι γίνονται διαδηλώσεις και τι λένε κατά το Ισραήλ. Δεν θα μας πεις τίποτα λέει τι λένε κατά των Παλαιστινίων. Τι να πω τώρα, άμα δεν γράφουν πουθενά. Συνήθως γράφουν για αυτόν που γράφουν για αυτόν που επιτίθεται και δεν γράφουν για αυτόν που είναι σε άμυνα και δεν είναι σε άμυνα τώρα μόνο η Χαμάς, είναι και ο λαός εκεί πέρα που υφίσταται. Τι να κάνω δηλαδή, πού να βρω εγώ τώρα, κάνω αποδελτίωση ανοιχτή από δυτικά μέσα, από ισραηλινά μέσα, από παντού. Διαβάζουμε τις θέσεις του ενός, τις θέσεις του άλλου και τις διαδηλώσεις. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή, να βγάλουμε από το κεφάλι μας διαδηλώσεις που γίνονται υπέρ του Ισραήλ που δεν γίνονται πουθενά. Είχαμε διαδηλώσει πάντως στην Σουηδία, είδα πολύ κόσμο, στη Βαρκελόνη και σε άλλες περιοχές. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε στην Αμερική. Εκεί δεν υπάρχουν καλά, δεν είναι καλά τα μαντάτα εκεί. Η εσωτερική πολιτική διαμάχη προϊονίζεται δύσκολες μέρες για τις ΗΠΑ. Τέλος πάντων, ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος κατέπεσε στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε σχετική ανακοίνωση επίσημη, δεν μας λέει όμως ούτε τύπος αεροσκάφος ήταν, ούτε πού κατέπεσε, ούτε αν υπήρχαν θύματα. Πάντως, λέει ότι κατέπεσε στη διάρκεια αναγνωριστικής πτήσης. Εντάξει. Τώρα, η Moody's είναι 20 αξιολόγησης, αυτός ο οποίος μας κοπάναγε τόσα χρόνια. Τώρα κάτι μας δίνουν μια όθηση προς τα πάνω, να δούμε πού θα πάει αυτό. Λοιπόν, σε αρνητικό αποσταθερό υποβάθμισε το Outlook των ΗΠΑ, ο 20 αξιολόγησης Moody's, κάνοντας λόγο για αυξανόμενους κινδύνους για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Η Moody's προέβησε αυτήν την κίνηση στο πλαίσιο των υψηλότερων επιτοκίων, χωρίς αποτελεσματικά μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής για τη μείωση των κρατικών δαπανών ή την αύξηση των εσόδων. Η Moody's αναμένει ότι τα δημοσιονομικά ελλείμματα των ΗΠΑ θα παραμείνουν πολύ μεγάλα, αποδυναμώνοντας σημαντικά την προσιτότητα του χρέους, επισημαίνει ο οίκος και προσθέτει. Η συνεχιζόμενη πολιτική πόλωση, όπως σας είπα, στο Αμερικανικό Κογκρέσο εγείρει τον κίνδυνο. Οι διαδοχικές κυβερνήσεις, οι επόμενες κυβερνήσεις, να μην είναι σε θέση να καταλήξουν σε συνένεση για ένα δημοσιονομικό σχέδιο για να επιβραδύνουν την πτώση της προσιτότητας στους χρέους.
η κίνηση της Moody's να περιορίσει τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας, φτάνει καθώς το Κογκρέσο αντιμετωπίζει την επικείμενη απειλή για κλείσιμο της κυβέρνησης για άλλη μια φορά. Τώρα, έφεραν, διάβασα ολόκληρα άρθρα εκεί πέρα, έφεραν οι Ρεπουμπλικάνοι, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ένα νομοσχέδιο για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της 19ης Νοεμβρίου. Γιατί αν δεν ξεπεραστεί μέχρι τότε, θα κλείσει για τέταρτη φορά στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα σταματήσει να λειτουργεί το ομοσπονδιακό κράτος. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Φέρουν λοιπόν ένα περίεργο νομοσχέδιο, τώρα μην λέμε λεπτομέρειες, το οποίο δεν υπάρχει μέσα ούτε τα ποσά για το Ισραήλ, ούτε για την Ουκρανία. Λέει αυτά θα έρθουν με ξεχωριστό νομοσχέδιο. Και μάλιστα λέει ότι το χαρακτηρίζουν, θα σας δείτε τώρα τι ακριβώς. Το σχέδιο ανακοινώθηκε την επόμενη, νέο νομοσχέδιο από τους Ρεπουμπλικάνους. Το νομοσχέδιο ανακοινώθηκε την επόμενη της απόφασης που πήρε ο Διεθνής Οίκος για την πιστοληπτική Moody's για την, να υποβαθμίσει την προοπτική του αξιόχρεου των ΗΠΑ σε αρνητική αποσταθερή, επικαλούμενο στο υψηλό έλλειμμα του Αμερικανικού Δημοσίου, τη μείωση της δυνατότητας δανεισμού του και την πολιτική πόλωση του Κογκρέσου. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρεπουμπλικανός Μάικ Τζόνσον, παρουσίασε ένα νομοσχέδιο για την συνέχιση προσωρινής χρηματοδότησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, και χωρίς να αναφέρεται αυτό, σε αυτό η βοήθεια στο Ισραήλ και της Ουκρανίας, αναφέρει η εφημερίδα The Hill της Βοστόνης. Ο Λευκός Οίκος απέρριψε το σχέδιο χρηματοδότησης του έργου της κυβέρνησης των ΗΠΑ χωρίς βοήθεια στην Ουκρανία και χαρακτήρισε το νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικάνων επιπόλαιο και χάσιμο χρόνο. Αυτή η πρόταση είναι μια συνταγή για περισσότερο χάος από την πλευρά των Αμερικανών. Μάγος είσαι. Εμπόδια θα σε βάζουν συνέχεια, ούτως ώστε να δημιουργηθεί χάος, να σου πάρουν τις εκλογές, να σου πάρουν και την κυβέρνηση. Αυτή η πρόταση είναι μια συνταγή για περισσότερο χάος από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών και οδηγεί σε ένα ακόμη κλείσιμο για τη 19 του μηνός. Δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου κλείσιμο του ομοσπονδιακού κράτους. Δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν Πιέρ σε δήλωσή της. Λιγότερα μια εβδομάδα απομένει πριν από ένα πιθανό κλείσιμο του ομοσπονδιακού κράτους στις ΗΠΑ. Πάλι η εφημερίδα The Hill. Οι νέοι στις ΗΠΑ είναι απογοητευμένοι από τη δημοκρατία και δεν είναι υπερήφανοι για την Αμερική, γράφει το The Hill επικαλούμενο μία μελέτη του Ινστιτούτου του Harvard που διαπίστωσε ότι το 52% των νέων πιστεύει ότι η δημοκρατία της χώρας είναι είτε σε περιπέτειες ή αποτυχημένη. Μόνο το 7% αποκαλεί τη δημοκρατία υγιή. Επίσης αισθάνονται πολύ λιγότερο υπερήφανοι για την εθνικότητά τους από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς. 23% οι νέοι, 55% οι παλιοί Αμερικανοί. Οι λόγοι είναι προφανείς. Άτομα στα 20 και στα 30 τους μεγάλωσαν σε μια εποχή κρίσης και οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τώρα μια επιδημία ένοπλης βίας, συστημικού ρατσισμού και υψηλά ποσοστά ανέργων. Φοιτητές στο Harvard πέρασαν 11 ώρες, είδα το βίντεο, στις σκάλες του Harvard, ενός από τα κτίρια του Harvard, και έγραφαν εκεί με τα χέρια τους τα ονόματα 7.000 ανθρώπων που πέθαναν στη Γάζα. Με τα ονόματα από κάπου τα πήραν φαίνεται και τα έγραφαν 11 ώρες. Ίσως το πιο σημαντικό κείμενο της βραδιάς, με εξαίρεση το πρώτο που για μας τους Έλληνες είναι το πιο σημαντικό, το πρώτο θέμα, για τα διεθνή μήλο. Washington Post. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει στην κατάρρευση της Αμερικανικής Παγκόσμιας Ηγεμονίας. Η πολιτική των ΗΠΑ σχετικά με τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ελωρίδας της Γάζας θα μπορούσε να διασαλεύσει τη θέση του κράτους σε όλο τον κόσμο. Αυτό αναφέρθηκε στην Washington Post. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην προσέγγιση τους στη Λωρίδα της Γάζας οδήγησαν στο γεγονός ότι οι αραβικές χώρες δεν θέλουν να συναντήσουν δημόσια την Washington και να συμπορευτούν για ορισμένα ζητήματα, αναφέρει η εφημερίδα. Δηλαδή λέει ότι Ουκρανία, Γάζα, συμπόρευση με το Ισραήλ και τι θα γίνει στην Κίνα, θέτουν σε κίνδυνο την παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ. Η εφημερίδα New York Sun. Στην Ουάσιγκτον φοβούνται μην ξεκινήσουν πόλεμο με την Κίνα και αυτό εξίσου σοβαρό, το ένα συμπληρώνει το άλλο,
λόγω της υποστήριξης προς την Ουκρανία. Η εξάντληση των στρατιωτικών οπλοστασίων που πηγαίνουν στο ουκρανικό μέτωπο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποδυνάμωση της Ουάσιγκτον πριν από μια πιθανή σύγκρουση με την Κίνα. Η Ουάσιγκτον φοβάται ότι μπορεί να μην υπάρχουν αρκετά όπλα για να υποστηρίξει τρεις ξεχωριστές συγκρούσεις. Μία στην Ευρώπη, μία στη Μέση Ανατολή και μία στην Ασία ταυτόχρονα, γράφει η New York Sun. Τώρα να σας πω κάτι. Εντάξει, δεν είναι καλά με. Το είπαμε αυτό, τώρα το ανακάλυψε η New York Sun. Καιρό πριν, μόλις ξέσπασε το δεύτερο μέτωπο, έτσι. Είπαμε ότι αν ξεθαρέψει η Κίνα και πάει να ανοίξει εκεί πέρα, θα χάσουν και τα αυγά και τα πασκάλια στην Ουάσιγκτον. Πάμε. Ρωσία. Ο Δεκέμβριος θα είναι καθοριστικός μήνας για τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Αυτή είναι η άποψη του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Σε συνέντευξή του στο BBC εξέφρασε την ανησυχία του ότι αν επιτραπεί στη Ρωσία να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο, αυτό θα την μετατρέψει σε μια αυτοκρατορική δύναμη που θα απειλήσει την Ευρώπη. Δεν διευκρίνησε όμως, διευκρίνησε ότι είναι καθήκον της Γαλλίας να συνεχίζει και των άλλων χωρών να συνεχίζουν να στηρίζουν την Ουκρανία. Η διοίκηση των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων αναφέρει ότι ο Ρωσικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση κοντά στον Μπαχμούτ να κερδίσει τα εδάφη που έχασε κατά τη διάρκεια της αντεπίθεσης. Γιατί και βόρεια και βορείως και νοτίως του Μπαχμούτ έχασε κάποια εδάφη. Τώρα λέει είναι σε αντεπίθεση να τα πάρει πίσω. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου αναφέρει την κατάσταση στα μέτωπα για 10-11 Νοεμβρίου. Χθες και προχθές δηλαδή. Στις 10 και 11 Νοεμβρίου οι δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και μία παντρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Κιέβου. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνέχισαν να προελάβουν στη γραμμή Κουπιάνσκ, Σβάτοβο, Κρεμέναγια, στο Μπαχμούτ, δυτικά και νοτιοδυτικά του Ντονιέτσκ, στην Αυντίευκα δηλαδή, καθώς και στα δυτικά της περιοχής Ζαπορόζια και στην περιοχή Αυντίευκα. Ο Ρωσικός στρατός απέκρουσε επιθέσεις των Ουκρανών στην περιοχή Σίνκοβκα και Ζαγκορούγιοβκα και στην περιοχή Χάρκοβο, καθώς και Ντίμπροβα και Γκρέκοβα. Στην περιοχή Αυντίευκα, οι ρωσικές δυνάμεις προέλασαν στο ανατολικό τμήμα του Στεπνόγε, διέσχισαν την σιδηροδρομική γραμμή νοτιοανατολικά του Στεπνόγε και εισήλθαν στη δασική λωρίδα βόρεια του οικισμού. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εδραίωσαν τις θέσεις τους στα ανατολικά προάστια του Στεπνόγε και προχώρησαν νότια της Αντβίευκα. Οι ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χερσαίες επιδρομές στην περιοχή της Μαρίνκα, της Νοβομικάιλοφκα και της Ουγλεντάρ. Αυτά για τα μέτωπα. Τώρα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είπε ότι θα ξεκινήσει στρατιωτική τεχνική συνεργασία με 6 ακόμα αφρικανικές χώρες. Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός άμυνας Αλεξάνδερ Φόμιν έδωσε συνέντευξη και είπε: «Η Αφρική έχει 54 χώρες. Αυτή τη στιγμή έχουμε συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας με τις 30. Έχουμε άλλες 6 τώρα στο τραπέζι, θα ολοκληρώσουμε, θα έχουμε τις 36 από τις 54, άρα το μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής, με το μεγαλύτερο μέρος της Αφρικανικής Ηπείρου έχουμε στρατιωτικές σχέσεις». Όταν τα είπαμε ότι στην πολιτική, όπως και στη φυσική, δεν δικαιολογείται το κενό. Όταν δημιουργείται κενό, κάποιος έρχεται να το καλύψει. Το κενό, το στρατιωτικό, το καλύπτει η Ρωσία, το οικονομικό το καλύπτει η Κίνα και το πολιτικό κατά κάποιο τρόπο και το θρησκευτικό το καλύπτει η Τουρκία. Και θα τα βρουν μπροστά μας, οι Δύσεις θα τα βρουν μπροστά μας αυτά στην Αφρικανική Ήπειρο. Λοιπόν, πάμε στην Ουκρανία να δούμε τι γίνεται. Η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας προετοιμάζει τους Ουκρανούς για μια παρατεταμένη σύγκρουση με τη Ρωσία τουλάχιστον μέχρι το 2025. Αυτό αναφέρει ο Guardian. Ο Ζαλούζνη, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, προειδοποίησε ξεκάθαρα τις ένοπλες δυνάμεις. Η επιστράτευση θα συνεχιστεί, δηλαδή έχουν συνεχή επιστράτευση νέων που καλούνται στο στρατό για να συμπληρώσουν τις απώλειες. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα προσπαθήσουν να πραγματοποιήσουν τις ακόλουθες αντεπιθέσεις
και η γενική κατάσταση στο μέτωπο είναι υπέρ μιας μακράς σύγκρουσης. Η δημοσίευση αυτή βασίζεται στα λόγια της ειδικού για τα ουκρανικά θέματα Όλγας Όικερ στον Guardian. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέκριναν τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις για κακή χρήση της δυτικής τεχνολογίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph, ενώ τους δόθηκαν άρματα μάχης για μια τεθωραγισμένη μεραρχία, λένε οι Αμερικανοί ειδικοί ότι δεν τα χρησιμοποίησαν σωστά. Δηλαδή, ρίχνουν την ευθύνη και στους επιτελείς και στους επιχειρησιακούς αξιωματικούς τους Ουκρανούς ότι δεν τα χρησιμοποίησαν σωστά. Αν τα είχαμε εμείς, δεν θα πετυχαίναμε αποτέλεσμα. Εντάξει, τώρα αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Είπαμε, η νίκη έχει πολλούς πατεράδες, η ήττα κανέναν. Ο Κούτσμα ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος της, όχι ο προηγούμενος, ήταν ένας από τους προηγούμενους πρόεδρους της Ουκρανίας. Σύμβουλός του αναφέρει ότι ο Σόσκιν αναφέρει ο Ζελένσκι θα απομακρυνθεί για να επιληθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι δεν μπορεί να διαπραγματευτεί, επομένως είναι απαραίτητο να εξουδετερωθεί και τότε θα υπάρξουν εκείνοι που θα συμφωνήσουν για την ειρήνη, είπε ο Όλεγ Σόσκιν. Η ιδέα της απομάκρυνσης της ηγεσίας της Ουκρανίας για να σταματήσει ο πόλεμος γίνεται κυρίαρχη τάση στην Ευρώπη, είπε ο Σόσκιν, προσθέτοντας ότι ο Ζελένσκι έχει καταντήσει να είναι ιστερικός. Εντάξει, άμα νιώθει ότι πάνε να τον αδειάσουν. Ο κυβερνητικός συνασπισμός του Σόλτ, του καγκελαρίου της Γερμανίας Όλαφ Σόλτ, συμφώνησε να διπλασιάσει τη γερμανική στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία το 2024 στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ανέφερε χθες το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, επικαλούμενο πηγές οι οποίες έχουν γνώση του θέματος. Αν εγκριθεί από το κοινοβούλιο στο Βερολίνο, όπου τα κόμματα του συνασπισμού έχουν πλειοψηφία, η δαπάνη θα ανεβάσει τις γερμανικές στρατιωτικές δαπάνες πάνω από το 2% του ΑΕΠ, τον στόχο τον οποίο έχουν δεσμευτεί να πετύχουν κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Τώρα, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δαπανηθούν ως και 20 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να διατεθεί στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία συναντά αντίσταση από τα μέλη. Ο Άντερς Φονγκ Ράσμουσεν είναι ο προηγούμενος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και είπε «Ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα και να απευθύνουμε πρόσκληση στην Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Χρειαζόμαστε μια νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας στην οποία η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά του ΝΑΤΟ». Αυτά είπε ο φίλος μας ο Νορβηγός, είναι και αυτός Ιδανός. Και πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα που είναι και ελληνικού ενδιαφέροντος. Συζητούσα με έναν αξιωματούχο σε σχετικές υπηρεσίες της Ελλάδας πριν λίγο καιρό και μου είπε ότι τέλος πάντων, λαμβάνονται κάποια μέτρα να θωρακιστεί η Ελλάδα σε θέματα κυβερνοπολέμου. Οι κρατικές αρχές, υπουργεία, ακόμα και υπηρεσίες που ούτε μας πάει ο νους μας, μου τις εξήγησε, ότι μπορούν να παραλύσουν το κράτος είτε τώρα με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις είτε και στη διάρκεια επιχειρήσεων. Και μου είπε ότι υπάρχουν σχέδια να δυναμώσουμε την Ελλάδα, να τη θωρακίσουμε. Μακάρι. Γιατί το λέω αυτό? Τα λιμάνια στην Αυστραλία, stop, από κυβερνοεπίθεση. Φανταστείτε τι μπορεί να πάθει κανείς δηλαδή. Να μην μπορούν να λειτουργήσουν τα λιμάνια. Πώς θα λειτουργήσουν και ο ναύσταθμος πιθανόν. Έτσι, για να δούμε το άρθρο. Η κυβέρνηση Αυστραλίας χαρακτήριζε σήμερα σοβαρό και συνεχιζόμενο το συμβάν στην κυβερνοασφάλεια που ανάγκασε τον όμιλο διαχείρισης λιμένων DP World Australia να αναστείλει από την Παρασκευή τις επιχειρήσεις σε λιμάνια πολιτών της χώρας. Ο DP World Australia, ο οποίος διαχειρίζεται σχεδόν τα μισά από τα αγαθά που εισέρχονται και εξέρχονται από τη χώρα, ανακοίνωσε ότι εξετάζει πιθανές παραβιάσεις δεδομένων, ενώ ελέγχει επίσης συστήματα κρίσιμης σημασίας για την επανάληψη των ομαλών επιχειρήσεων και της κανονικής διακίνησης των φορτίων. Σταμάτησε η λειτουργία στους τερματικούς σταθμούς εμπορευματικών βοδιών στη Μελβούρνη, το Σίδνεϊ, το Μπρισμπέιν και το Φρημάντλ της Δυτικής Αυστραλίας. Τεράστιο θέμα, θεωρώ ότι πρέπει να
Ένα δεύτερο θέμα. Πολύ κοντά στο κλείσιμο συμφωνίας είναι οι τουρκικές αερογραμμές με την Airbus για να παραγγείλουν 350 αεροσκάφη. Δύο τύπων, δεν έχει σημασία αυτά. Είναι, λέει, υπάρχει ένα air show που γίνεται στο Ντουμπάι και εκεί μάλλον συναντήθηκαν ο διευθύνων σύμβολος της Airbus και ο επικεφαλής πωλήσεων της Airbus με τον πρόεδρο της τουρκικής των τουρκικών αερογραμμών. Γιατί το αναφέρω αυτό? Ξέρετε, οι εμπορικές συμφωνίες επηρεάζουν και τις πολιτικές των κρατών. 350 αεροσκάφη είναι ένας τεράστιος αριθμός. Με αυτούς οι τουρκικές αερογραμμές γίνονται μία από τις μεγαλύτερες, μία πολύ μεγάλη αεροπορική εταιρεία, από τις μεγαλύτερες του κόσμου. Και εμείς βοηθήσαμε σε αυτό. Και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που θέλουν οι δικοί μας να λένε ότι και αυτοί βοήθησαν σε αυτό. Έχει κάνει δρομολόγια σε όλη την Αφρική, σε όλη την Ασία, φέρνει ανθρώπους και μετά μας τους φέρνει στα σύνορα και λέει πληρώστε με κιόλας. Όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει να δείξουμε, λέει, κατανόηση. Έχει πολλούς πρόσφυγες, τους οποίους η ίδια δημιούργησε. Εν πάση περιπτώσει, εδώ υπάρχει ένα θέμα κατά πόσον αυτή η συμφωνία των τουρκικών αερογραμμών με την Airbus μπορεί να επηρεάσει την πολιτική προσέγγιση της Γαλλίας προς την Τουρκία αλλά και τις ελληνογαλλικές σχέσεις. Αυτό είναι το θέμα. Αύριο υπάρχει κρίσιμη συνάντηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Λοιπόν, στην Άγκυρα η ελληνική αντιπροσωπεία. Πρόκειται για ένα σημαντικό ραντεβού, καθώς ζητούμενο είναι να γίνουν βήματα προς τα εμπρός, παρά τη διαφορετική οπτική που υπάρχει σε μια σειρά θεμάτων συμπεριλαμβανομένης της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Με βάση τον οδικό χάρτη, η επόμενη ημερομηνία που είναι κυκλωμένη στο ημερολόγιο είναι η 7η Δεκεμβρίου, καθώς θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας. Μάλιστα, αν μέχρι τότε δεν υπάρξουν εκπλήξεις από την πλευρά της Άγκυρας, αναμένεται να υπογραφούν συμφωνίες για όσα θέματα έχει μέχρι τότε υπάρξει πρόοδος. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε στο Πολίτικο, έχει σημασία εδώ, γιατί νομίζω ότι αρχίζουν και βλέπουμε σε χαραμάδες τι έχουν συμφωνήσει. Υπάρχουν αμοιβαία εποφελή παιδεία στα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε, είπε στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και υπογράμμισε ότι ακόμα και αν συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε όσον αφορά στην κύρια διαφορά μας, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, μπορούμε να το κάνουμε με πολιτισμένο τρόπο, χωρίς διενέξεις και χωρίς απειλές προς την Ελλάδα, όπως έκανε η Τουρκία τον τελευταίο χρόνο. Δεν χρειάζεται για να συνομιλήσει με κάποιον να μοιράζεται την κοσμοθεωρία του, καθιστώντας βέβαια σαφές ότι θέματα που άπτονται της εθνικής κυριαρχίας είναι εκτός ατζέντας. Εδώ ακούστε τι λέει. Ακόμα και αν συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε όσον αφορά το θέμα στην κύρια διαφορά μας, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, μπορούμε να το κάνουμε με πολιτισμένο τρόπο, χωρίς διενέξεις και χωρίς απειλές προς την Ελλάδα. Δηλαδή, να δώσουμε υποσχέσεις. Ρε παιδιά, δεν πρόκειται να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα. Αφού το λέω εγώ, είμαι ο Μητσοτάκης, αντιπάλους δεν έχω, εδώ γίνεται μέσα τι γίνεται, τα πάμε. Δεν πρόκειται. Άρα μην απειλείς. Άστα έτσι. Όμως πού πάει η παραπομπή στη Χάγη που μας ζαλίσατε, 4-4 τους βάζετε να γράφουν? Πού είναι η παραπομπή? Αφού λες ότι δεν πρόκειται να υπάρξει, μένω μέσα στη διαφωνία. Άρα πέσατε σε τείχο της Τουρκίας, έτσι. Και τώρα μας τα γυρίζετε. Και υπάρχει και το άλλο πάλι. Πάνε να τρελάνετε τον κόσμο, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάτε να τρελάνετε τον κόσμο. Προσέξτε. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμούν ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να δώσει θετική όθηση στον ελληνοτουρκικό διάλογο. Άκου. Ότι το γεγονός ότι η Τουρκία έχει στοχοποιήσει το Ισραήλ, την Αμερική, την Ευρώπη. Είδατε τι ύβρισε, εκτόξευσε εναντίον της Ευρώπης για την έκθεση, για την ενταξιακή διαδικασία. Τη Δύση γενικότερα, ότι αυτό μπορεί να δώσει όθηση στον ελληνοτουρκικό διάλογο. Τι πίνετε και δεν μας δίνετε εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, για πέστε μου. Πού τα βρίσκετε αυτά? Στο κάτω-κάτω πέστε μας ποιο είναι το επιχείρημα, τι είναι αυτό τώρα? Πάνε τρελάνετε τον κόσμο.
καθώς στο κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμούν ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να δώσει θετική όθεση στον ελληνοτουρκικό διάλογο, καθώς οι δύο χώρες έχουν κάθε συμφέρον να μην επεκταθεί αυτή η κρίση. Δηλαδή, τι να μην επεκταθεί? Και τι σημαίνει ότι αυτό, ότι αν θέλουμε να μην επεκταθεί η κρίση, αυτό μας οδηγεί στο διάλογο? Τι είναι αυτό? Αυτή η ιστορία κάτι κρύβει από πίσω. Η Τουρκία, για να σταματήσει να διεκδικεί με τον τρόπο που το έκανε, κάτι της έχουν υποσχεθεί της Τουρκίας. Δεν υπάρχει περίπτωση, την ξέρουμε, τη συγκεκριμένη Τουρκία τώρα, που πάει στην Κεντρική Ασία, πάει στη Γάζα, λέει για τη Θεσσαλονίκη αυτά που λέει. Κάτι της έχουν τάξει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Και να ξαναπούμε ότι έρχεται το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Βερολίνο και μετά από δύο μέρες, τρεις, πηγαίνει, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη θα είναι ο Μητσοτάκης εκεί, την Παρασκευή πάει ο Ερντογάν. Πώς έλεγε αυτό το γνωστό ουίσκι, η μέρα φεύγει, το Τζόνι Γουόκερ έρχεται, ο Μητσοτάκης φεύγει από το Βερολίνο και ο Ερντογάν έρχεται. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.